Λοιπόν, όχι, δεν θα ξεχαστούμε εδώ πέρα. Μαζί είμαστε παρεούλα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πάει και η εβδομάδα αυτή, έτσι τη φάγαμε. Είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ας το πούμε, φεύγοντας από το καλοκαίρι. Αν και ακόμα έτσι καιρικές συνθήκες, μην κοροϊδευόμαστε, εντελώς καλοκαιρινές είναι. Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα κάνει σήμερα τα μαγικά, γιατί θα σας ταξιδέψουμε με τις μουσικές και τα ηχητικά αποσπάσματα που έχουμε βρει μετά από έρευνα, καλή δυνατή έρευνα, πίσω κάποιους αιώνες σε ένα συμβάν που πολλοί δεν τον γνωρίζουν σίγουρα με τόσες λεπτομέρειες. Και το λέω και εγώ έτσι από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί κάθισα και γνώριζα, ας πούμε, τι είχε συμβεί επιδερμικά και κάθισα και μελέτησα και είδα και λοιπά. Και είναι πολύ ωραία ιστορία αυτή που θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Όχι ωραία ως εξέλιξη ή ως είδηση. Δυστυχώς οι ειδήσεις και οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που θέλουμε, αλλά είναι ωραία γιατί έχει πολλές πτυχές και θα προσπαθήσουμε αυτές τις πτυχές να τις αναπτύξουμε, να δούμε τι συνέβη τότε πίσω στο 1901, σαν σήμερα, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου του 1901. 2001, 1901, 2001, μιλάμε για 123 χρόνια πίσω. Τότε λοιπόν δολοφονήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, William McKinley. Θα μάθουμε λεπτομέρειες για το ποιος ήταν ο McKinley και τι ήταν αυτό το οποίο όθησε το όπλο του δολοφόνου και ποιος ήταν ο δολοφόνος, γιατί εκεί θα επικεντρωθούμε, στο πρόσωπο του ανθρώπου ο οποίος δολοφόνησε τον Αμερικανό πρόεδρο τότε, τον McKinley. Θα μάθουμε και για τον McKinley, θα μάθουμε για τα δεδομένα και τα συστατικά της χρονικής εκείνης περίοδου, αλλά και το πολιτικό σκέλος της ιστορίας που σίγουρα είχε και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο, έπαιξε στην όλη εξέλιξη. Ο δολοφόνος του Αμερικανού Προέδρου, σαν σήμερα στις 6 Σεπτέμβριου του 1901, ήταν, και λέμε ήταν γιατί φυσικά δεν είναι στη ζωή και θα δούμε πώς έφυγε και από τη ζωή, ο πολωνικής καταγωγής, παιδί μεταναστών, Λέων Τσόλγκος. Θα μπορούσε, διαβάζοντας το όνομα, να υποπτευτεί κάποιος ότι παιδιά ελληνικής καταγωγής είναι. Βέβαια εδώ είναι διφορούμενο, γιατί έτσι όπως γράφεται το όνομά του στα πολωνικά, μπορεί κάποιος να το διαβάσει και διαφορετικά. Δηλαδή τα πρώτα δύο γράμματα που είναι το «σι» και το «ζι» μπορεί να μετατραπούν και να ακουστούν πιο έβυχα, συγγνώμη, ως «ζόλγκος» ή ακόμα και «ζόλγκος». Τέλος πάντων, επειδή είναι καταγεγραμμένος στις περισσότερες περιπτώσεις ως «τσόλγκος», εμείς θα τον πούμε στη σημερινή εκπομπή «Λέων Τσόλγκος» και θα τον βρείτε γραμμένο και «ζόλγκος» και «ζόλγκος» επίσης. Έλληνας πάντως δεν είναι. Τώρα, ποιος ήταν ο Λέων Τσόλγκος? Είχε γεννηθεί το 1873, οι πληροφορίες λένε, στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν. Βέβαια, άλλες πληροφορίες έχουν ως τόπο γέννησής του το Μίσιγκαν φυσικά, αλλά την πόλη Αλπένα. Υπάρχει εδώ μία διχογνωμία, μιλάμε για 1873, προφανώς και η καταγραφή δεν ήταν όπως είναι σήμερα που όλα είναι ηλεκτρονικά, όλα περνάνε μέσα από το σύστημα και σε φακελώνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. Στην Νέα Υόρκη ήταν η περιοχή στην οποία άφησε την τελευταία του πνοή, στις 29 Οκτώβρη του 1901. Πώς? Οδηγήθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα, γιατί καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου William McKinley και με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπολογίστε, έτσι. Μιλάμε ότι το συμβάν έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Οκτωβρίου εκτελέστηκε. Δηλαδή, ούτε καν 1,5 μήνας ήταν η διαδικασία. Φαντάζεστε πώς έγινε το δικαστήριο, πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις και πώς αυτές προωθήθηκαν και έλαβαν χώρα. Ο Λέων Τσόλγκος ήταν παιδί μεταναστών. Η οικογένειά του, λόγω αυτής της ιδιότητας, δηλαδή το ότι ήταν οικογένεια μεταναστών από την Πολωνία, μετακόμιζε συχνά πυκνά. Και το 1893, σε ηλικία 20 ετών, τον καταγράφει η ιστορία να βρίσκεται κάπου στο Cleveland, όπου έχει αρχίσει να δουλεύει σε έναν νερόμυλο.
είναι εργάτης. Είναι η περίοδος εκείνη και συγκεκριμένη χρονιά το 1893 που γίνονται μεγάλες περικοπές στους μισθούς και απολύσεις και ξεσπούν μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις. Τότε στην Αμερική υπήρχε έντονο το αίσθημα της απεργίας, της αντίδρασης, της αντίστασης σε όλα όσα συνέβαιναν και νομίζω ότι καθοδήγησε και το κομμάτι των απεργιών τότε, εκείνη την περίοδο στην Αμερική και αργότερα φυσικά, αλλά και νωρίτερα, όλο τον κόσμο δηλαδή ήταν ένα στίγμα δυναμισμού το τι γινόταν από τους εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλο τον κόσμο. Ο Τσόλκος λοιπόν ήταν μπροστάρης στις κινητοποιήσεις αυτές, 20 χρονών παιδί, και η επόμενη εξέλιξη είναι ότι μπαίνει σε μαύρη λίστα και απολύεται. Αυτό γίνεται δηλαδή. Η συμμετοχή του του κοστίζει τη δουλειά του και φυσικά μπαίνει σε μία μαύρη λίστα που πλέον τα ονόματα κυκλοφορούσαν τότε σε μπακαλοτευτέρια, δεν ήταν δηλαδή φακελωμένοι ηλεκτρονικά όπως είναι σήμερα, αλλά δεν μπορούσε να βρει δουλειά με τίποτα. Και αναγκάζεται να αλλάξει το όνομά του και να αλλάξει ταυτότητα για να μπορέσει να γίνει κάποιος άλλος και να μπορέσει να βρει δουλειά, δηλαδή να προσπαθήσει να ορθοποδήσει, απλά και μόνο επειδή συμμετείχε σε μία απεργία. Σας το δίνουμε αυτό για να καταλάβετε και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονταν τότε ό,τι γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι μετέπειτα εξελίξεις. Δηλαδή ποια ήταν η ποινή για αυτούς που έβγαιναν μπροστά, που ήταν στις κινητοποιήσεις, που ήταν απεργοί, που δεν ήταν με τους απεργοσπάστες, που δεν ήταν με τους μηχανισμούς τους κρατικούς, που δεν ήταν με τους μηχανισμούς του κεφαλαίου. 20 χρονών λοιπόν ο Λέον Τσόλκος μπαίνει στη μαύρη λίστα και αλλάζει το όνομά του και γίνεται Φρεντ Νιέμαν. Τι σημαίνει Νιέμαν στα γερμανικά, γιατί κρατούσε και λίγο η ρίζα του από τη Γερμανία, σημαίνει κανένας. Ο Φρεντ ο κανένας. Αυτό ήταν το όνομα και η ταυτότητα του 20χρονου απεργού που προσπαθούσε τότε να διεκδικήσει τη ζωή. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχουμε ρίξει μεγάλο ψάξιμο στο κομμάτι της μουσικής υπόκρουσης της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν που ερμηνεύουν οι Assassins, το οποίο λέγεται «Η μπαλάντα του Τσόλκος». Το ψάξαμε, το βρήκαμε, σας το παρουσιάζουμε και μπαίνουμε στη συνέχεια ακόμα πιο βαθιά στο ψητό της ιστορίας. Tchoulgosh working man, born in the middle of Michigan, woke with a thought and away he ran to the Pan American Exposition in Buffalo, in Buffalo. Saw all of a sudden how things were run, said time's a waste and it's 19-1, some men have everything and some have none, so rise and shine. In the USA you can work your way to the head of the line. Sing the line, ladies and gentlemen, line forms here to meet the President of the United States. Sing a line to shake hands with President William McKinley. Tchoulgosh, quiet man, worked out a quiet and simple plan. Strolled of a morning all spick and span to the Temple of Music by the Tower of Light at the Pan American Exposition in Buffalo, in Buffalo. Saw Bill McKinley there in the sun. Heard Bill McKinley say, folks have fun. Some men have everything and some have none, but that's just fine. In the USA, you can work your way to the head of the line. Big Bill gave him a thrill. Big Bill sold him a bill. Big Bill, who'd want to kill a man of goodwill like Big Bill? Doesn't the president look marvelous? So round and prosperous. Do you know what his favorite dish is? It was in the papers. Beef! I'm told that in his spare time he enjoys collecting coins. Want a sip? No, thank you. Tchoulgosh, angry man, said, I will do what a poor man can. Yes, and there's nowhere more fitting than in the Temple of Music by the Tower of Light, between the Fountain of Abundance and the Court of Lilies at the Great Pan American Exposition in Buffalo, in Buffalo. Wrapped him a handkerchief around his gun, said nothing wrong about what I done. Some men have everything and some have none, that's by design. The idea wasn't mine alone, but mine, and that's the sign. In the USA you can have your say, you can set your goals and seize the day. You've been given the freedom to work your way to the head of the line, to the head of the
Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Ωραία Ελλάδας, έχει και άλλα τέτοια. Πραγματικά δισεύρετα και είχε αρκετό ψάξιμο, αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, έτσι μου αρέσει, είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό και με ικανοποιεί όχι επαγγελματικά, αλλά έτσι σαν άνθρωπο. Η γνώση είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα και πάντα μαθαίνουμε, δεν σταματάμε ποτέ, δεν υπάρχει κάποιος που τα ξέρει όλα ή εκείνο που μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά, δεν θέλοντας να κάνω τον εξυπνάκια, είναι ότι όταν ξέρεις κάτι υπάρχει τόσο μεγάλη άνεση να το ψάξεις και να διευρύνεις αυτή τη γνώση πλέον τώρα και με τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων, του διαδικτύου κλπ. Κλπ. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, εκεί πρέπει να προσέξεις και όχι μόνο να πάρεις και τη θέση τι είναι και ποια είναι τα ιδεολογικά σου πιστεύω, έτσι, να προσέξεις τι διαβάζεις, γιατί είναι ξέμπαρκα πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχουν και καμία υπόσταση ιστορική ή ακόμα και ηθική. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιδεολογίας που ο καθένας μας μπορεί να έχει, και είναι ωραίο να έχεις μια ιδεολογία, είναι ωραίο να πιστεύεις κάπου, είναι ωραίο να έχεις μια πολιτική και κοινωνική ταυτότητα, εγώ θα σας παροτρύνω να κάνετε το εξής, να διαβάσετε γραπτά και να μελετήσετε και την αντίπαλη πλευρά. Τι λέει και πώς το λέει για αυτό που εσείς νιώθετε ότι είναι το δικό σας κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το κάνεις και να μπορείς να το κάνεις. Και να εκνευριστείς διαβάζοντας και να φέρεις τις αντιρρήσεις σου, να προβληματιστείς, να μελετήσεις ακόμα περισσότερο τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί και πώς ένα ιστορικό γεγονός έχει καταγραφεί από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά και ενδεχομένως η άλλη πλευρά να είναι και προμελετημένη, να έχει ένα σχεδιασμό, να υπάρχει ένας στόχος. Πάμε λοιπόν στον Λέων Τσόλγος, ο οποίος βρίσκεται στο 1898. Είναι δηλαδή 20 ετών και κάτι ψηλά. Μετά την αλλαγή του ονόματός του για να μπορέσει να βρει δουλειά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή, ακόμα και την επιλογή του ονόματος, είναι κάποιος ειδικός, θα έλεγε σήμερα, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να επιλέγει ως όνομα το τίποτα. Είμαι ο τίποτας. Έχει ιδιαίτερη σημασία όμως αυτό και γιατί επέλεξε το όνομα, θέλοντας να πείσει όχι τον εαυτό του αλλά την κοινωνία ότι τον αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα ως ένα τίποτα, ως ένα γρανάζι του μηχανισμού, το οποίο βέβαια γρανάζι του μηχανισμού αν δεν γυρίσει μαζί με τα άλλα γρανάζια, τότε σίγουρα ο μηχανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το πίστευε αυτό ο Λέων Τσόλγος και το 1898 με τα ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας αλλάξει το όνομά του, έχοντας βρει καινούργια δουλειά, παθαίνει έναν νευρικό κλονισμό, τουλάχιστον έτσι έχει καταγραφεί στα βιβλία, εγκαταλείπει τη δουλειά του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει την ζωή του. Πηγαίνει και μένει σε μία φάρμα και αρχίζει να δουλεύει με τα χέρια, να δουλεύει τη γη. Στα επόμενα χρόνια, έχοντας απομονωθεί ο Τσόλγος, δηλαδή δεν είναι πλέον μέσα στους επικεφαλείς των κινημάτων, δεν βρίσκεται μέσα στις απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν εργάζεται σε κάποιο εργοστάσιο, δεν είναι κομμάτι της εργασιακής διαδικασίας και του τρόπου αντιμετώπισης αυτής από το κεφάλαιο και την εργοδοσία. Αρχίζει λοιπόν εκεί, στον αγρό, εκεί στο αγρόκτημα που δουλεύει στο κτήμα, να διαβάζει πολύ, να μελετά πολύ και συνδέεται πνευματικά με την ριζοσπαστική δουλειά και το έργο του αναρχικού Γκαετάνο Μπρέσι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος δολοφόνησε τον βασιλιά της Ιταλίας Ουμπέρτο τον Πρώτο. Μελετάει αρκετά, προσπαθεί να μάθει, προσπαθεί να μπει στο μυαλό και την σκέψη του Μπρέσι και να δει τι ακριβώς ήταν εκείνο που τον οδήγησε, που όπλησε το χέρι του για να φάει λάχανο τον βασιλιά της Ιταλίας. Και φτάνουμε στο 1901. Είναι χρονολογία ορόσημο και την οποία θα συζητήσουμε αρκετά. Έχει αρχίσει να διαβάζει πολύ βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την αναρχική ιδεολογία. Και γνωρίζει εκεί την Emma Goldman. Ποια είναι η Emma Goldman? Άναρχο-κομμουνίστρια με μεγάλη δουλειά, γραπτή και σε επίπεδο προφορικό με πολλές ομιλίες, με πολλούς αγώνες. Είναι από τις πολύ γνωστές φεμινίστριες του λεγόμενου Δευτέρου Κύματος. Είναι ένα πρότυπο επαναστάτριας γυναίκας για την εποχή εκείνη, φεμινίστρια δυναμική. Μιλάμε ότι αυτό για το οποίο αναφερόμαστε είναι γύρω στο 1896,
90-80 κάτι, γεννημένη το 1869 η Emma Goldman, δίνει μια μεγάλη μάχη για να περάσει ιδεολογικά το υπόβαθρο στο οποίο πιστεύει αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη. Έχει καταγωγή μεταναστευτική και η ίδια είναι κόρη μεταναστών από την Λιθουανία ή μάλλον για να το πούμε ακόμα πιο ορθά, έχει γεννηθεί στην Λιθουανία και στα 17 της έχει μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάει το πρώτο κύμα, μπαίνει στο ιδεολογικό κρεσέντο και γίνεται η Ρωσική Επανάσταση και φεύγει η ίδια, πηγαίνει στη Ρωσία, ζει κάποια χρόνια και στη συνέχεια η πορεία της είναι στη Γαλλία, όπου γράφει και την αυτοβιογραφία της, «Ζώντας τη ζωή μου» είναι ο τίτλος, «Living my life» και άλλα έργα, προτού φτάσουμε στο 1936, μια δύσκολη περίοδο σε όλο τον κόσμο, με την άνοδο του φασισμού παντού, την άνοδο του φασισμού και στην Ισπανία, πηγαίνει στην Ισπανία, συμμετέχει στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, είναι η εκπρόσωπος που μιλάει αγγλικά στην Αναρχική Ιβηρική Ομοσπονδία. Δύο στοιχεία έτσι για να καταλάβουμε και ποια ήταν η Goldman, η Emma Goldman, την οποία ακολουθεί πλέον, γνωρίζει και ακολουθεί πλέον ιδεολογικά, αλλά και από κοντά, ο Λέων Τσόλγος. Όμως, εκείνη την περίοδο, το 1901, σαν σήμερα, στις 6 του Σεπτέμβρη, είναι το συμβάν το οποίο συνταράσει την παγκόσμια, την διεθνή κοινότητα. Η δολοφονία του William McKinley. Και τώρα θα ακούσουμε τραγούδι που έχει γραφεί για αυτόν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην νομίζετε ότι ήταν κανένα καλοπροαίρετο άτομο, έτσι. Σκληροπυρηνικός ρεπουμπλικανός με βάρβαρη πολιτική. Μιλάμε πίσω στο 1901, φαντάζεστε, εξευτελισμένα τα εργασιακά δικαιώματα και μεγάλες οι μάχες στους δρόμους για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από τους εργαζόμενους. Και ακούμε το τραγούδι που έχει βγει και αφιερώνεται σε αυτό τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το σκληροπυρηνικό William McKinley. Πάμε.
Λοιπόν, θα σας πω έτσι λίγα βιογραφικά στοιχεία ακόμα για τον Λέον Τσόλγκος, τον Λέοντα, θα το πούμε και ελληνικά. Η μητέρα του πέθανε όταν ήταν πολύ μικρός, όταν γέννησε την αδερφή του. Συνολικά ήταν πολλά αδέρφια, 10 μαζί, δηλαδή ήταν μπαμπάς, μαμά και 8 αδέρφια. Έτσι, και γεννώντας το 1889 την τελευταία της κόρη, τη Βικτόρια, η μητέρα του έφυγε από τη ζωή, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Λέον Τσόλγκος σχεδόν μεγάλωσε, πέρασε τα εφηβικά του χρόνια και μεγάλωσε χωρίς μητέρα. Ήταν πολύ στενά δεμένος με τον πατέρα του και τον ακολουθούσε σε όλα του τα βήματα. Στα 17 καταλήγουν στο Οχάιο, στο Κλίβελαντ. Ξεκινά εκεί πρώτα και δουλεύει σε μια εταιρεία με τζάμια και στην κατασκευή έτσι τζαμιών, και στην πορεία πηγαίνει στον Νερόμυλο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Έρχεται το κράχ του 1893, οικονομικό κράχ, τα πράγματα γίνονται δύσκολα, πέφτουν οι μισθοί, γίνονται απολύσεις κλπ. Εκεί παίρνει μέρος ο Τσόλγκος, έχει ένα στήριγμα που είναι η Καθολική Εκκλησία στην οποία πηγαίνει και έχει δημιουργηθεί μια μικρή κοινωνία εκεί με απολυμένους και λοιπά, ανθρώπους οι οποίοι περνάνε δύσκολα, δεν έχουν ψωμί να βάλουν στο τραπέζι του σπιτιού τους και έχουν συγκεντρωθεί εκεί και προσπαθούν κάτι να μπορέσουν να κερδίσουν μέσω της Καθολικής Εκκλησίας. Γνωρίζει εκεί κάποιους ανθρώπους και στη συνέχεια γίνεται μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας Υπότες του Χρυσού Αητού, Knights of the Golden Eagle. Ξεκινάει λοιπόν έτσι και το κομμάτι της, του εμπλουτισμού σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο και στη συνέχεια γίνεται μέλος της ομάδας ΣΥΛΑ, είναι μια καθαρά αναρχική ομάδα, κάτι που τον οδηγεί και στις πρώτες συλλήψεις. Όταν γνωρίζει την Emma Goldman, την γνωρίζει κάτω από το όνομα Νιέμαν. Είχε αλλάξει λόγω της απόλυσης και της έβρεσης εργασίας, είχε αλλάξει τελείως την ταυτότητά του. Οπότε μπαίνει στο χώρο των αναρχικών ως Νιέμαν. Δεν ήξερε κανείς την πραγματική του ταυτότητα. Ποιος ήταν, πού γεννήθηκε, από πού κατάγεται και τι έχει περάσει στη ζωή. Τα είχε σβήσει όλα αυτά. Ήταν ένας Φρεντ Νιέμαν. Στις 12 Ιουλίου του 1901, αφού έχει παρακολουθήσει μία ομιλία της Goldman στο Cleveland του Ohio, κάνει και μια πρώτη συνάντηση μαζί της στο σπίτι του Αβραάμ Ισάκ. Ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Free Society, η οποία κυκλοφορούσε στο Σικάγο, και εκεί συστήνεται και στον εκδότη, τον Αβραάμ Ισάκ, ως ο Φρεντ Νιέμαν, ο Φρεντ Τίποτας. Μαθαίνουν λίγο το περιβάλλον, γιατί καταλαβαίνετε τότε είχαμε και εισβολή σπιούνων, προδοτών, πρακτόρων σε όλες αυτές τις ομάδες. Ψάχνουν λοιπόν εκεί στις αναρχικές ομάδες να δουν ποιος είναι ο Νιέμαν, δεν βρίσκουν τίποτα. Δεν βρίσκουν κανένα στοιχείο και αρχίζουν λίγο να υποψιάζονται ότι κάτι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσει στη διαδικασία να τους εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί δεν το είπε από την πρώτη στιγμή, ο Νιέμαν, ο Τσόλγκος λοιπόν, θεωρείται ύποπτος, σοβαρά ύποπτος σε αυτές τις αναρχικές ομάδες ως κατάσκοπος. Θεωρείται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εισβάλει στις ομάδες αυτές ως κατάσκοπος. 1900. Πάμε πριν από την εκλογική διαδικασία η οποία εξέλεξε πρόεδρο τον δολοφονηθέντα Bill McKinley. Και θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι συνθηματικό της εποχής που είχε γραφτεί υπέρ του Bill McKinley, του William, έτσι, Bill ήταν πώς τον λέγανε οι φίλοι του, οι γνωστοί του. Το τραγούδι λέγεται Hooray. Hooray for Bill McKinley. Ακούμε. Things are wearing a warm complexion, but McKinley is going to win. He'll be the hero of this election. The way he'll beat them will be a sin. He will smash them to such perfection, they can never get up again. Mac and Teddy are going to win this political fight, and that is right. Cause the questions that now are pending and are causing contortions of the brain can only be settled by a cool-headed man like Mac.
William Bryan's campaign is ending. We'll have no Democrat to reign. Boy, you know that good times is something they always lack, and that's a fact. But there's no use of our going round it. Bill McKinley's the winning thing. And it's certainly too amusing to see those dummies are trying to sing. And when everything is excitement and that good old election's done, and we got it, the votes for Mac and Tenney will have victory 10-1. Oh, there'll then be a grand procession and cake walking to beat the band. Such parading with torchlights blazing, hailing good times for Uncle Sam. And whenever I meet a Demi, I don't care if he kills me dead, I'll yell hooray for Bill McKinley and the brave Rough Rider Ted. Αυτά λοιπόν για τον William, τον Bill, τον Βασίλη McKinley. Εποχές τώρα, έτσι, ακούστε τραγούδια και πώς υποστήριζαν τότε τους υποψηφίους. Λίγο μετά εξελέγει 25ος πρόεδρος των ΗΠΑ και η εξέλιξη είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σήμερα, που έλαβε χώρα στις 6 Σεπτεμβρίου του 1901. Μιλάμε για τον Λέον Τσόλκος, τον άνθρωπο ο οποίος δολοφόνησε τον William McKinley, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και θα δούμε και με ποιον τρόπο και πώς κλπ. Αλλά δύο στοιχεία ακόμα θέλω να δώσω, γιατί εκείνο το κομμάτι όπου είχε γίνει ύποπτος για την συμμετοχή στις αναρχικές ομάδες ως κατάσκοπος της κρατικής οντότητας, της κυβέρνησης, της αστικής πολιτικής πραγματικότητας της εποχής, η Emma Goldman είχε υποστηρίξει τον Λέον Τσόλκος σε αυτή τη διαδικασία, παρότι υπήρχε ένα κύμα εναντίον του. Δηλαδή υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που έλεγε, παιδιά, ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει ταυτότητα, μας εμφανίστηκε ως κάτι άλλο, είναι ύποπτος όπως και να έχει, και να μην ανακαλύψουμε κάτι πρέπει να τον απομακρύνουμε από τις τάξεις μας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αυτόνομα και χωρίς φόβο, αλλά με αγωνιστικό ιδεολογικό πάθος. Και γράφει λοιπόν ένα κείμενο η Emma Goldman, στην οποία γραφή αυτή είναι πεντακάθαρη και λέει, πόσες φορές μπορείς να πεις ότι ένα παιδί της Αμερικής ηρωποιήθηκε έτσι, πόσες φορές μπορείς να πεις ότι η 4η Ιουλίου δεν είναι μια ημέρα απλά έτσι για να είχαμε να λέγαμε. Σας το λέω τώρα όσο πιο κατανοητά και λαϊκά γίνεται, μεταφράζοντας παράλληλα από το κείμενο το οποίο το βλέπω τώρα στα αγγλικά. Με πίστη υπηρέτησε την πατρίδα του και πέθανε για αυτή, γράφει τώρα για τον Φρεντ Νιέμαν, τον Λέον Τσόλκος ή Emma Goldman. Και τελειώνει λέγοντας, πώς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν πραγματικά για την πατρίδα και να φύγουν από τη ζωή για το νόημα της ελευθερίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που έχει γραφτεί και ερμηνεύει το συγκρότημα Venus God, το τραγούδι του Λέον Τσόλκος, και επανερχόμενοι πάμε να δούμε την ιστορία που εξελίχθηκε στις 6 Σεπτέμβρη του 1901. The sign of anarchy fulfilled the hope of millions.
not the day for freedom and for bread right then. The sign of anarchy fulfilled the hope of millions. The day for freedom and for bread right then. Είναι καλοκαίρι του 1901, τελευταία μέρα του καλοκαιριού, 31 Αυγούστου. Ένα μεγάλο παναμερικανικό συνέδριο λαμβάνει χώρα. Ξεκινάει εκείνη την ημέρα στη Νέα Υόρκη, στην πόλη Μπάφαλο. Ψηλά, έτσι. Μακριά από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο λεγόμενο, όσοι ξέρετε και γνωρίζετε, στα βόρεια της πολιτείας, στο λεγόμενο Upstate. Εκεί λοιπόν στο Μπάφαλο, που κάνει πολύ κρύο κλπ. Ξεκινάει το Παναμερικανικό Συνέδριο και βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος Μακίνλεϊ. Ξεκινάει, μιλάει, νοικιάζει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο Norwalk στην οδό Broadway. Μένει μέρες εκεί γιατί το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή. Περνάνε οι μέρες, φτάνουμε την 6η Σεπτεμβρίου λοιπόν, όπου εμφανίζεται ο Λέον Τσόλγος. Έχει αγοράσει 4 ημέρες νωρίτερα ένα 30-διάρι όπλο και φτάνει κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται στην θέση να χαιρετά κόσμο. Έχει τελειώσει κάποια ομιλία, έχει τελειώσει κάποια ημέρα του συνεδρίου και έρχεται ο κόσμος από κοντά και τον ασπάζεται. Περνάει ένας-ένας, του φύγει το χέρι και η διαδικασία είναι ακριβώς αυτή. Τον πλησιάζει κάποια στιγμή ένας μαυριδερός άνδρας, ήταν αρκετά σκούρος και είχε τη λήξη το χέρι του με ένα μαντήλι, τον κοίταξε ο πρόεδρος και πίστεψε ότι είχε δεμένο το χέρι γιατί ήταν τραυματίας. Κάτι πήγε να του πει, σκέφτηκε μάλλον ότι είχε χτυπήσει και την ώρα που πήγε να τον χαιρετήσει ακούστηκαν δύο κρότη από το όπλο που βρισκόταν τυλιγμένο μέσα στην πετσέτα με την οποία είχε τυλίξει το χέρι του ο Λέον Τσόλγος. Τραυματίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μακίνλεϊ, επιφανειακά, επιδερμικά. Να το πούμε αυτό γιατί θα δείτε πώς έφυγε και από τη ζωή. Και την ώρα που πέφτει κάτω, μετά τους πυροβολισμούς και μετά από το πρώτο σοκ, οι μάρτυρες που υπήρχαν εκεί, αυτόπτες μάρτυρες από την πλευρά του Μακίνλεϊ, για να λέμε και από πού προέρχεται το κομμάτι αυτό της ιστορίας, προλαβαίνει και λέει: προσέξτε τι θα πείτε στη γυναίκα μου, πώς θα το πάρει.
αυτό που συνέβη. Ο Τσόλγκο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά από τους δύο πυροβολισμούς προσπάθησε να ρίξει και μια τρίτη πιστολιά, όμως καταλαβαίνετε ότι οι άνδρες της ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου ήταν εκεί, τον έχουν ακινητοποιήσει και ουσιαστικά τον έχουν συλλάβει. Είναι κρατούμενος πλέον. Το τραύμα είναι στην κοιλιακή χώρα. Αιμορραγή ο Μακίνλεϊ. Οδηγείται κατευθείαν στο νοσοκομείο, χειρουργείται άμεσα και όλα πάνε καλά. Όλα πάνε κατευχήν. Δηλαδή έχει γλιτώσει από τον κίνδυνο, αλλά μία εβδομάδα αργότερα έχει υπάρξει μόλυνση του τραύματος, την οποία δεν έχουν εντοπίσει και αντιμετωπίσει οι γιατροί, και ξεκινάει μέσα εσωτερικά στον οργανισμό του Αμερικανού Προέδρου να δημιουργείται γάγγρενα. 8 μέρες λοιπόν μετά τους πυροβολισμούς, ο Βίλιαμ Μακίνλεϊ κλείνει τα μάτια του και είναι ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ που εκτελείται. Τώρα, ο Τσόλγκος είχε πει το εξής. Όταν οδηγήθηκε, 7 εβδομάδες μετά από αυτό το περιστατικό, μετά από αυτό το συμβάν, οδηγείται στην ηλεκτρική καρέκλα και του λένε ποια είναι τα τελευταία σου λόγια. Και λέει ο Τσόλγκος, σκότωσα τον πρόεδρο των ΗΠΑ επειδή ήταν εχθρός των καλών ανθρώπων, των καλών εργαζομένων. Δεν μετανιώνω για το έγκλημά μου. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να δω τον πατέρα του. Δεν του είχαν επιτρέψει σε αυτό το διάστημα που ήταν κρατούμενος επί 7 εβδομάδες να δει τον πατέρα του, που ήταν και η τελευταία του ουσιαστικά μεγάλη επιθυμία. Αργότερα, η Emma Goldman, γράφοντας για όσα είπε λίγο πριν οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα ο Λέον Τσόλγκος, λέει, ο Τσόλγκος ήταν ένας τον παρομοιάζει τέλος πάντων με τον Βρούτο, τον δολοφόνο του Ιούλιου Κέσαρα. Πάμε να ακούσουμε όμως πώς ερμηνεύει ένα συγκρότημα το περιστατικό. Και το τραγούδι αυτό λέγεται I shot President McKinley and I'm gonna do it again and again and again. I said I did it for the people and that's all I ever said. He was a rotten bastard and I'm happy that he's dead. There ain't any note of worthy I've turned up with words in my head. That's right, I did it for the people and that's all I ever said. Well, I did it for the workers in the mills and in the mines. Dude, they never saw him coming when they hit him from behind. Balls hold the line. I said I did it for the people, but the credit be all mine. Make a giant. And I did it for them babies he burned up in the Philippines, and for Guam and Puerto Rico where he laid his war machines, and for Bayou Kalani. Goddamn name. Το συγκλονιστικό της ιστορίας, συγγνώμη, είναι ότι 7 εβδομάδες μετά το συμβάν, ο Λέον Τσόλγκος οδηγείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Με συνοπτικές διαδικασίες, με δίκες, καταλαβαίνετε δίκαι πού και πώς έγιναν. Είπαμε για τα όσα υπόθηκαν εκεί λίγο πριν την εκτέλεσή του, αλλά εκείνο που είναι φοβερό και τρομερό, και έτυχε να το παρακολουθήσω και πραγματικά είναι μια συγκλονιστική εικόνα, ο Τόμας Έντισον, ο γνωστός Τόμας Έντισον, έχει γυρίσει ολιγόλεπτη ταινία με την εκτέλεση του Λέον Τσόλγκος.
Εάν την ψάξετε στο διαδίκτυο θα τη βρείτε. Φυλάσσεται η ταινία στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Είναι ένα φοβερό πραγματικά ντοκουμέντο. Και ενώ υπάρχει διαδικασία γύρω από τον Τσόλκος που τον έχουν καθίσει ήδη στην ηλεκτρική καρέκλα κόσμος και κοσμάκι, σαν να μην τη συμβαίνει τίποτα, έτσι με εντελώς διαδικαστικό χαρακτήρα, τους φύγουν τα λουριά κλπ. Θα προσπαθήσω να γίνω όσο λιγότερο περιγραφικός γίνεται για να μην είναι έτσι σκληρό αυτό που θα ακούσετε. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης βλέπεις την εικόνα, την προσπάθεια του δεμένου Τσόλκος όταν πέφτει δυνατά το ρεύμα στο κορμί του να σηκωθεί, και εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι το τέλος και αισθάνεσαι και βλέπεις την εικόνα πραγματικά, και θα το πω σαν να έχει φύγει το κεφάλι του, σαν να εκτινάσεται το κεφάλι του, σαν να φεύγει το κεφάλι από το υπόλοιπο σώμα. Λοιπόν, δεν ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μακίνλεϊ που δολοφονήθηκε. Είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα το 1835 σε βάρος του Άντριου Τζάκσον, τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, ένας ζωγράφος άνεργος, ο Ρίτσαρντ Λόρενς. Είναι αυτός ο οποίος περίμενε, είχε στήσει καραούλη στον πρόεδρο και σε μια κηδεία του Κογκρέσου στην Αμερικανική πρωτεύουσα, στην Ουάσιγκτον, προσπάθησε να τον πυροβολήσει με δύο διαφορετικά όπλα, αλλά αστόχησε, δεν ήταν καλό το σημάδι, αλλά έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος κατηγορήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας Προέδρου των ΗΠΑ. Η πρώτη επιτυχημένη, σε εισαγωγικά και δυστυχώς, απόπειρα ήταν σε βάρος του Άβραμ Λίνκον, που είναι ο πρώτος πρόεδρος που δολοφονήθηκε από τον Τζον Βίλκς Μπούθ στις 14 Απριλίου του 1865. Δολοφονήθηκε και αυτός, αλλά μαζί και η σύζυγός του, Μέρι Τοντ Λίνκον, όταν παρακολουθούσαν μια παράσταση, μια κωμωδία στο θέατρο Φόρτ της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Η κωμωδία είχε τίτλο «Ο Αμερικανός ξάδερφός μας». Μεταφέρθηκε σε ένα σπίτι απέναντι από το θέατρο για ιατρική περίθαλψη όταν συνέβη το περιστατικό. Είχε πυροβοληθεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και την επόμενη ημέρα έφυγε από την ζωή. Ήταν ο Λίνκολν ο άνθρωπος ο οποίος πάλευε σε εκείνη την συγκεκριμένη χρονική περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, το 1865, για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, και αυτό ήταν το κίνητρο που είχε ο δολοφόνος του. Ο δεύτερος Αμερικανός πρόεδρος που δολοφονήθηκε ήταν ο James Garfield. Το 1881 στην Washington, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πρωτεύουσας, στις 2 Ιουλίου, έτρεχε για να προλάβει ένα τρένο που πήγαινε στην Νέα Αγγλία. Εκεί πυροβολήθηκε από τον Charles Guiteau. Ήταν και αυτό ένα περιστατικό που είχε να κάνει με όλη την ένταση που επικρατούσε τότε στην Αμερικανική κοινωνία. Ο Γκιτό ήταν αυτός ο οποίος εκτελέστηκε άμεσα σχεδόν. Με αγχώνει τότε ήταν η διαδικασία αυτή. Τρίτος λοιπόν, όπως αναφέραμε, ο William McKinley. Την ιστορία του McKinley και το πώς έφυγε από τη ζωή την αναφέραμε, και στη συνέχεια υπάρχουν και άλλες απόπειρες ή και δολοφονίες ακόμα Αμερικανών προέδρων, όπως ο Franklin Roosevelt, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει μια ομιλία στο Μαϊάμι και ακούστηκαν πυροβολισμοί πίσω από το αυτοκίνητό του. Αυτά, ξέρετε, τα ανοιχτού τύπου, τα καμπριολέ, όπως τα λέμε, αυτοκίνητα στα οποία έκαναν τις περιοδίες τους οι Αμερικανοί Προέδροι. Δεν τραυματίστηκε ο Ρούσβελτ, που ήταν ο στόχος, από τους πυροβολισμούς αυτούς, αλλά σκοτώθηκε ο δήμαρχος του Σικάγου, Άντον Σέρμακ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έφαγε το βόλι. Ο Τζουσέπε Ζανγκάρα καταδικάστηκε σε θάνατο για τον πυροβολισμό αυτό. Έρχεται μετά η σειρά του Χάρι Τρούμαν, ο οποίος έμενε στο Blair House απέναντι από το Λευκό Οίκο. Το Νοέμβριο του 1950 δύο ένοπλοι εισέβαλαν, έκαναν την επίθεση. Ο Τρούμαν δεν τραυματίστηκε, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και ένας από τους δράστες τους ανταλλαγής πυροβολισμών. Συνελήφθη ο Όσκαρ Κολάζο, ένας από τους δύο δράστες, και καταδικάστηκε σε θάνατο. Άλλαξε ο ίδιος ο Τρούμαν το 1952 την θανατική καταδίκη σε ισόβια κάθριξη και αποφυλακίστηκε το 1979 ο Όσκαρ Κολάζο από τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. Πάμε στην ιστορία που περισσότεροι γνωρίζετε, τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.
είχε πυροβοληθεί και αυτός σε ανοιχτό αυτοκίνητο από τουφέκι μεγάλης ισχύος. Στον Ντάλλας έγινε το συμβάν τον Νοέμβριο του 1963, ήταν μαζί του η Ζάκλιν Κένεντι, η πρώτη κυρία, και μεταφέρθηκε σπευμένα στο νοσοκομείο Parkland Memorial, όπου λίγο μετά πέθανε. Αντικαταστάτης του, επόμενος πρόεδρος, ήταν ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον. Ορκίστηκε σε μία αίθουσα συνεδριάσεων μέσα στο αεροσκάφος του Air Force One, το οποίο ουσιαστικά τον μετέφερε για να δει από κοντά τι συνέβαινε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Συνελήφθη ο Lee Harvey Oswald, γνωστός, έχει ακουστεί παντού το όνομά του, και ήταν αυτός στον οποίο αποδόθηκε η ευθύνη για τη δολοφονία του Τζον Κένεντι. Ο Oswald ήταν το τέλος του περίεργο, καθώς μεταφερόταν μετά από 2 μήνες στο αρχηγείο της αστυνομίας, στη φυλακή της Κομιτείας, εκεί που βρισκόταν και έγιναν τα συμβάντα, το περιστατικό, και ένας ιδιοκτήτης νεκτορινού κέντρου του Ντάλλας, ο Τζακ Ρούμπι, όρμησε μπροστά του και κάτω από περίεργες συνθήκες τον δολοφόνησε. Πάμε στον Τζέραλντ Φόρντ, ο οποίος είχε 2 απόπειρες δολοφονίες. Λέμε τώρα για απόπειρες δολοφονίες. Φανταστείτε να κάνουμε μια εκπομπή, ρε παιδιά, με τις απόπειρες δολοφονίες που έχουν γίνει σε βάρος του Φιντελ Κάστρο. Θα θέλουμε εδώ πέρα μια ολόκληρη εβδομάδα να λέμε και να λέμε πώς η CIA και όλοι οι λοιποί απέτυχαν να δολοφονήσουν αυτή τη μεγάλη, την παγκόσμια πολιτική φυσιογνωμία, τον ηγέτη της επαναστατημένης Κούβας. Λέμε για τον Φόρντ, λοιπόν, ότι αντιμετώπισε 2 απόπειρες δολοφονίας και έγιναν και τα 2 περιστατικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κανένα από τα 2 δεν τραυματίστηκε, είμαστε στο 1975. Στην πρώτη απόπειρα πήγαινε σε συνάντηση με τον κυβερνήτη της πολιτείας της Καλιφόρνιας στο Σακραμέντο, όταν μία μαθήτρια, η Λινέτ, μαθήτρια του Τσάρλς Μάνσον, έσπρωξε μέσα από το πλήθος τον κόσμο, τράβηξε ένα ημιαυτόματο πιστόλι, το έστριψε εναντίον του Φόρντ, αλλά το όπλο δεν πυροβόλησε ποτέ. Καταδικάστηκε και αποφυλακίστηκε το 2009 η Φρόμ. 17 μέρες μετά, δηλαδή 2 εβδομάδες και σκάρτα, δηλαδή 2,5 εβδομάδες, μια άλλη γυναίκα, η Σάρα Τζέιν Μουρ, αντιμετώπισε τον Φόρντ έξω από το ξενοδοχείο του στο Σαν Φρανσίσκο, πυροβόλησε 1 φορά και αστόχησε, την άρπαξε ένας παρευρισκόμενος εκεί πέρα, και ενώ λέγεται ότι προσπαθούσε να κάνει και δεύτερη βολή, την ακινητοποίησε και έσωσε τον πρόεδρο. Οδηγήθηκε στη φυλακή και αποφυλακίστηκε η Μουρ το 2007. Επόμενη απόπειρα, θα τη θυμάστε, η πιο παλή, και τέλος πάντων πάμε και σε πιο φρέσκα γεγονότα που πολλοί μπορεί να θυμόμαστε, ήταν σε βάρος του Ρόναλντ Ρίγκαν. Σε μια ομιλία στην Ουάσιγκτον πήγαινε με την αυτοκινητοπομπή του, πυροβολήθηκε από τον Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ, το θυμάμαι, ρε παιδιά, αυτό το έβλεπα στην τηλεόραση ζωντανά, έτσι ήμουν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε, ήταν η περίοδος ψυχρού πολέμου, ήταν πολύ έντονα τα πράγματα, από τη μία ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι καλές για εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη ήταν η κακή Σοβιετική Ένωση. Ο καθένας μπορεί να τα βλέπει και ανάποδα τα πράγματα, ακόμη και αν ζούσε εκεί, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία τώρα, μην την πιάσουμε και μην ξεκινήσουμε. Ο Ρίγκαν, λοιπόν, πυροβολείται, τραυματίζεται, αναρρώνει το Μάρτιο του 1981, τραυματίες ακόμα 3 άτομα, μεταξύ τους ο γραμματέας του γραφείου τύπου James Brady, ο οποίος από αυτό το περιστατικό έμεινε ανάπηρος. Δράστης ο Χίνκλεϊ, ο οποίος συλλαμβάνεται και κλείνεται σε ψυχιατρική κλινική, αφού οι ένορκοι τον έκριναν αθώο λόγω παραφροσύνης για τον πυροβολισμό του Ρίγκαν. Το 2022 απελευθερώνεται ο Χίνκλεϊ με δικαστική επιτήρηση, λέγοντας ο δικαστής, πριν από 2 χρόνια αυτό, έτσι, ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τον εαυτό του ή για τους άλλους. Και πάμε στον Τζορτζ Μπους, σε μια συγκέντρωση στην Τυφλίδα το 2005, μαζί με τον Μιχαήλ Σακασβίλη, τον τότε πρόεδρο της Γεωργίας, της αυτόνομης πλέον αυτής της χώρας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, πέφτει μια χειροβομβίδα προς το μέρος του George Bush. Βρίσκονται πίσω από ένα φράγμα αλεξίσφαιρο όταν εκρήγνεται η χειροβομβίδα, που ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα, περίπου 100 μέτρα μακριά έπεσε, δεν εξεράγει, δεν τραυματίστηκε κανένας, καταγράφηκε όμως η απόπειρα δολοφονίας και συνελήφθη
ο φερόμενος ως δράστης καταδικάστηκε μετά, οπότε ως δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη ο Βλαντιμίρ Αρουτιανιάν, αρμένικης καταγωγής. Και πάμε στο 1912 πίσω, στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Theodore Roosevelt, ο οποίος πυροβολήθηκε στο Milwaukee, έκανε εκστρατεία και επέστρεφε στο Λευκό Οίκο. Ήταν ήδη δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ και κατέβαινε ξανά ως υποψήφιος. Τη γλίτωσε γιατί είχε πάνω του τα διπλωμένα χαρτιά της ομιλίας του και μία μεταλλική θήκη γυαλιών. Ήταν στην τσέπη του αυτά, έτσι, και η πρόσκουση της σφαίρας, γιατί έπεσε στο κορμί του, τον έσωσε από αυτό και ουσιαστικά δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Συνελήφθη ο δράστης ο Τζον Σρανκ, ο οποίος πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του σε ψυχιατρικές κλινικές. Λοιπόν, και Ρόμπερτ Κένεντι και Τζορτζ Γουάλας, ανάμεσα στους Αμερικανούς πρόεδρους οι οποίοι έγιναν κομμάτι απόπειρας δολοφονίας. Και κλείνουμε τώρα με ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στον πρόεδρο που δολοφονήθηκε το 1901, τον William McKinley. Το τραγούδι είναι για την προεκλογική του εκστρατεία, έτσι. Το τραγούδι λέγεται Marching with McKinley. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, 9 και 5. Να είστε εδώ Δευτέρα. Γεια χαρά. Come with hearts and voices, boys, we'll sing a brand new song. Sing it with a spirit that will thrill the mighty throng. Sing it till the millions hear and send the news along. While we go marching to victory. Hurrah, hurrah, McKinley is the man. Hurrah, hurrah, gold will lead the van. Then we will shout protection over all this glorious land. Marching with McKinley to victory. Free silver is Bill Bryan's tax he spouts from day to day. His mouth and lungs and vocal cords all talk but nothing say. His cross of gold and crown of thorns are always in his way. While we go marching to victory. Hurrah, hurrah, McKinley is the man. Hurrah, hurrah, gold will lead the van. Then we will shout protection over all this glorious land. Marching with McKinley to victory. McKinley is the magic name that sweeps a country through. In time of peace, Columbia's friends, in war so brave and true. He's bound to win in this campaign and rule the country too. While we go marching to victory. Hurrah, hurrah, McKinley is the man. Hurrah, hurrah, gold will lead the van. Then we will shout protection over all this glorious land. Marching with McKinley to victory.